Μόλις 2 χιλιόμετρα και ένα σειρματόπλεγμα χωρίζουν τη Γάζα από το Ισραηλινό Κιμπούτς Νίριμ. Το Euronews επισκέφθηκε την κοινότητα και τη βρήκε σχεδόν εγκαταλελειμμένη. Οι δεκάδες ρουκέτες από τη Γάζα οδήγησαν πολλές οικογένειες να μετακομίσουν σε άλλα κιμπουτσίμ. Ο σιδερένιος θόλος στο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ δεν καλύπτει περιοχές τόσο κοντά στο σημείο εκτόξευσης των ρουκετών. Πίσω μου βλέπετε έναν από τους κρατήρες που άνοιξαν οι ρουκέτες. Μια μέρα έπεσαν 4 μαζεμένες και όλες οι οικογένειες με μικρά παιδιά εγκατέλειψαν το κιμπούτς. Οι υπεύθυνοι έφεραν ένα λεωφορείο και όποιος ήθελε επιβιβάστηκε και πήγε σε άλλες κολεκτίβες στο κέντρο της χώρας. Εξηγεί η κάτοικος του Νίρι Μαντέλ Ρέμερ. Η Σιλβίνα Ολίκη ξεκίνησε να περιγράφει στην απεσταλμένη του Euronews Βαλερή Γκοριά τι γίνεται όταν χτυπήσει συναγερμός. Την πρόλαβε όμως η πραγματικότητα. Όλοι μαζί έτρεξαν στο καταφύγιο. Στα Ισραηλινά χωριά κοντά στη Γάζα, το ρυθμό της καθημερινότητας δίνουν οι σιρήνες του συναγερμού. Όλοι εδώ γνωρίζουν πως χωρίς μια βιώσιμη συμφωνία, η όποια κατάπαυση του πυρός θα είναι προσωρινή. Ne sera qu'un feu de paille. Valérie Goria, Nirim, Euronews.